σωστή. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα. Κοίταξε, τώρα πιάνεις μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Διότι εγώ είμαι πονεμένος και ως Παναθηναϊκός. Αλλά η στάση και η θέση μου ως πρωθυπουργός ήταν να βοηθήσω όλες τις ομάδες. Καλά, ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο. Δηλαδή και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να αποκτήσουν γήπεδο. Και γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ προχώρησε. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για τη Νέα Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός έκανα ιδιαίτερες προσπάθειες, τόσο απέναντι στον Ερασιτέχνη όσο και απέναντι στην ΠΑΕ. Ήμουν αυτός ο οποίος τους κάλεσα να βρεθεί μια λύση πριν από 2 χρόνια, όταν είδα ότι δεν ενδιαφέρονται για το Βοτανικό. Ο Βοτανικός είναι έτοιμο project. Ναι. Αλλά είναι ένα έτοιμο project με μειωμένα τα τετραγωνικά του εμπορικού κέντρου. Αλλά έτοιμο project για γήπεδο 35.000 θέσεων. Ή 30.000, όσο θέλεις, μέχρι 35.000 θέσεων. Δεν νομίζω χρειάζεται παραπάνω. Και ξανά έφερα στο τραπέζι την σκέψη για το Γουδί, αν θυμάστε. Ναι. Μετατοπίζοντας τότε βεβαίως, όχι να είναι μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, ανεβαίνοντας μετά το στρατιωτικό νοσοκομείο στο αριστερό μας χέρι, ανεβαίνοντας στην Κατεχάκη. Φώναξα τον Δήμαρχο της Αθήνας, συμφωνήσαμε, απευθύνθηκα στην ΠΑΕ, απευθύνθηκα στον Αριστερή, κανείς δεν το ήθελε. Καλά, η ΠΑΕ γενικότερα νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Αλαφούζος δεν ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρεται να κάνει πολιτική. Είχε υποτίθεται ως εχθρό τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, μετά γίνανε ξανά φίλοι και τσουλάει την ομάδα χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, πράγμα το οποίο είναι ένας αργός θάνατος για τον Παναθηναϊκό. Τότε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος δεν είναι στην ίδια γραμμή, έτσι, τον πονάει τον Παναθηναϊκό, τον πονάει, τον αγαπάει, ήταν στη σκέψη του Athens Alive. Ναι. Του είπα, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου να προχωρήσει αυτό το project. Γιατί και το Ολυμπιακό Στάδιο είναι ένα asset το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο θέλει χρόνο ορίμανσης. Όπως όλα τα μεγαλεπίβολα πράγματα στη χώρα μας θέλει χρόνο ορίμανσης. Θέλει δηλαδή και γραφειοκρατικού χαρακτήρα διαδικασίες που παίρνουν χρόνο. Και σε τελική ανάλυση δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένοι μπορεί να είναι από αυτό οι επενδυτές. Διότι ο επενδυτής θέλει να βάλει τα χρήματά του σήμερα και αύριο να αρχίσει να αποδίδει. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει ξανά η σκέψη για το Βοτανικό. Και θεωρώ ότι δεν είναι λάθος. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί εύκολα να φτιάξει ένα γήπεδο στο Βοτανικό. Διότι έχει ολοκληρωθεί όλη η ιστορία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η τράπεζα που της ανήκει ένα μεγάλο μέρος αυτού του asset προφανώς και θέλει να προχωρήσει αυτή η επένδυση για να αξιοποιήσει το περιουσιακό της στοιχείο, η Alpha Bank νομίζω είναι. Συνεπώς νομίζω ότι αν πραγματικά ενδιαφέρεται ο ερασιτέχνης και μπορεί να πείσει και την ΠΑΕ σε αυτή την κατεύθυνση, είναι μια λύση. Χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Alpha Bank ακριβώς επειδή θέλει να αξιοποιηθεί το asset το οποίο έχει, θα συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα του εμπορικού κέντρου, έστω και μικρότερο, για να έχει κάποια απόσβεση με την πάροδο του χρόνου. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έβλεπα ακόμα και τη δυνατότητα, εάν δεν υπάρξει μια βέλτιστη οικονομικά πρόταση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, να σκεφτούμε και τη δυνατότητα να μην γίνει εκεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά να γίνει ένα γήπεδο για την εθνική ομάδα. Δηλαδή να βάλει και το ελληνικό δημόσιο κάποια χρήματα και να μπορεί να τον νοικιάζει ο Παναθηναϊκός για να έχει την έδρα του. Είναι μια λύση και αυτή, την οποία την είχα προτείνει. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί λύση ώστε οι 4 μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ
και ο ΠΑΟΚ να έχουν γήπεδα σύγχρονα για να μπορούν και να σταθούν και οικονομικά στις απαιτήσεις, τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της εποχής μας. Γιατί κακά τα ψέματα, όποιος δεν έχει γήπεδο δεν μπορεί να σταθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή αυτές οι ομάδες είναι ομάδες που έχουν πολύ ισχυρό brand name και άρα έχουν φιλάθλους και άρα μπορούν να έχουν έσοδα, πρέπει να αξιοποιήσουν οπωσδήποτε την δυνατότητα να φτιάξουν υποδομές για να μπορούσαν να σταθούν σε αυτή την ανταγωνιστική υπόθεση που λέγεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο και που λέγεται και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Διότι εκεί είναι το θέμα το μεγάλο για μένα. Πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε ξανά να έχουμε ελληνικούς συλλόγους που να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό για να τρώνε τριάρες και τεσσάρες στον πρώτο γύρο και να φεύγουν, αλλά να κάνουν ευρωπαϊκές πορείες. Είναι πολύ κρίμα που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε με δυσκολία ομάδες ελληνικές στους ομίλους του Champions League, που έχουμε πέσει τόσο χαμηλά που ο πρωταθλητής πρέπει να δίνει αγώνες μπαράζ, πώς τους λένε, play-off, ναι, για να περάσει στο Champions League. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η οικονομική κρίση. Έχει παίζει ρόλο σε αυτό η φορολόγηση, οι μεταγραφές. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, για τον ίδιο παίχτη, μια ελληνική ομάδα δίνει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνει μια ομάδα από το εξωτερικό. Δεν είναι απλό. Σίγουρα παίζει ρόλο και οι υποδομές, γιατί παρατηρούμε το πρόβλημα και στην εθνική μας ομάδα, έτσι. Ναι, άσε τώρα, και αυτή είναι μια μεγάλη πληγή, η εθνική μας ομάδα. Ενώ έχουμε τόσο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και πολύ ταλαντούχους μέσα στη χώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, από την εποχή του Σάντος και μετά, λες και έχει πέσει κατάρα. Εγώ θεωρώ, θα τολμήσω να το πω, νομίζω ήταν λάθος ο τρόπος που έφυγε ο Σάντος, γιατί ήταν ένας σπουδαίος προπονητής, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και δεν είναι τυχαίο που μας έφτασε τόσο ψηλά. Και από την εποχή Σάντος και μετά βλέπουμε ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλές πτήσεις. Και μας τέριαζε ο Σάντος, μας τέριαζε. Μας τέριαζε και ήταν εξαιρετικός προπονητής και είναι εξαιρετικός προπονητής και βλέπουμε πόσο καλά πάει την Πορτογαλία τώρα. Μπερδευτήκαμε κιόλας, θέλαμε να αλλάξουμε φιλοσοφία. Αλλά πήραμε τον Ιταλό και μετά πήγε στην Λέστερ και πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Μα δεν μπορούν να φταίνε μόνο οι προπονητές. Γιατί αυτό έγραψα και σε ένα κείμενο μετά από τις δύο συνεχόμενες ήττες. Ότι εντάξει, καλός, κακός ο Ανασιάδης, που να έχει κάνει λάθη ο Ανασιάδης. Αλλά μετά το Σάντος βγήκε ο Ρανιέρη αποτυχημένος. Βγήκε ο Μαρκαριάν αποτυχημένος. Βγήκε ο Τσάνας που πήγε σαν υπηρεσιακός για λίγο αποτυχημένος. Ο Σκίμπα αποτυχημένος. Ο Ανασιάδης αποτυχημένος. Δεν μπορούν να φταίνε μόνο οι προπονητές. Είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και νομίζω ότι το πρόβλημα ίσως ξεκινάει από τους παρατρεχάμενους και όχι από τους αθλητές και τους προπονητές, τους παράγοντες. Οι οποίοι πολλές φορές θέλουν να κάνουν κουμάντο. Οι οποίοι πολλές φορές θέλουν να δίνουν τη λίστα στον προπονητή για το ποιοι παίκτες θα έρθουν και ποιοι δεν θα έρθουν, ποιοι θα κληθούν και ποιοι δεν θα κληθούν. Εντάξει, πάντως παίζει ρόλο όμως και η χημεία που μπορεί να δώσει στην ομάδα και ο χαρακτήρας του προπονητή που μπορεί να βάλει ένα τείχος όλες αυτές τις παρεμβάσεις και να δημιουργήσει έτσι μια άλλη ατμόσφαιρα και στα αποδυτήρια και να δώσει και έμπνευση στον ποδοσφαιριστή, διότι ο άλλος πρέπει να έχει και μια έμπνευση για να μπορέσει να αποδώσει. Βλέπω τώρα που πηγαίνουμε και παίζουμε αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο, γίνεται το Ολυμπιακό Στάδιο άδειο. Μα αυτή ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Δεν σας ενοχλεί σαν πρωθυπουργό, ότι εντάξει, δεν είναι και η δική σας αρμοδιότητα πιθανότητα, αλλά το γεγονός ότι η Εθνική δεν έχει έδρα. Κατά την άποψή μου. Μα το είπα πιο πριν. Εντάξει, ναι. Όχι, μπήκε ένα θέμα. Δηλαδή, μπήκε ένα θέμα. Την άποψή μου, η Εθνική έπρεπε να έχει έδρα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ναι. Και όχι μονάχα στην Αθήνα. Όπως κάνουν όλες οι μεγάλες εθνικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Η Εθνική δεν θα μπορούσε να έχει έδρα την Τούμπα και να είναι γεμάτη με 30.000 φιλάθλους. Δεν θα μπορούσε να έχει το Καφτατζόγλιο και να είναι γεμάτο. Δεν θα μπορούσε να έχει το Παγκρίτιο και να είναι γεμάτο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια συζήτηση που είναι θλιβερή. Πραγματικά που είναι η δουλειά μου, δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν μπορεί, η άποψή μου είναι αυτή, ότι τουλάχιστον σε μία ευθεία είχε ξενοδοχείο, προπονητικό κέντρο και γήπεδο. Και έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία και δεν έχει κάνει καλό, αλλά αυτό έχει να κάνει, έχει σχέση με τον τρόπο που διοικείται η Εθνική Ελλάδος. Κοιτάξτε, έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
μπάσκετ που στέλνουν ερωτήσεις. Καταρχάς, για να το ξεκινήσουμε από όπως το πήγαμε και στο ποδόσφαιρο, από τα νεανικά χρόνια, όταν ήσασταν μαθητής γυμνασίου ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Η μάχη. Βέβαια. Εγώ για ένα περίεργο λόγο μου και... το ΠΑΟΚ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Ναι. Δεν κατάλαβα ποτέ. Το ήσουν με το Μπάνε. Ναι, με τον ναι, Μπρέλεβιτς. Ναι. Είχα την τρέλα με τον Αδύναμο για ένα περίεργο λόγο. Ναι. Εσείς είχατε διαλέξει. Κοίταξε, εγώ τότε επειδή ήταν η ομάδα η φοβερή του Άρη. Ενώ το συμπαθώ τον ΠΑΟΚ, πάντα το συμπαθούσα. Αλλά επειδή η ομάδα του Άρη τότε ήταν. Που μας ομόρφαινε τις πέμπτες μας. Θυμάσαι με τον Γκάλ και τον Γιαννάκη. Συμπαθούσα τότε τον Άρη, θυμάμαι. Αλλά βέβαια, εντάξει, μετά ήρθε ξανά το άθλημα εκεί που ανήκε, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει. Θυμάμαι εγώ, πήγαινα και έβλεπα στον τάφο του Ινδού το Στεργάκο, τον Κοκολάκη, το Βίδα, τον Κοροναίο, εκείνη την ομάδα. Ναι, τον Κάπο. Με προπονητή... όχι Μουρούζη, πιο παλιά Μουρούζη, τον Κυρίτς, τον Ιορδάνη και ο Ιωαννίδη μετά. Τον Κυρίτς θυμάμαι τότε, ναι. Και σήμερα και στο μπάσκετ μιλάμε για πολύ άσχημα πράγματα. Ναι. Ο Ολυμπιακός αποχώρησε το πρωτάθλημα. Το είδα αυτό, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Να κάνω μια ερώτηση, κατά όψας. Έχει λόγο η κυβέρνηση να ασχολείται με αυτό το θέμα? Εμένα, για παράδειγμα, δεν κατάλαβα για τον λόγο ο υπουργός έπρεπε να τους καλέσει. Αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα. Ναι. Εδώ, καταρχάς, και από το ίδιο το καταστατικό της UEFA και της FIBA, είναι αυτοδιοίκητο. Και άρα η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρεμβαίνει απολύτως θεσμικά για τους όρους, τους κανόνες, να βοηθάει, αλλά όχι να διορίζει ή να αποφασίζει. Και στο μπάσκετ τώρα, αν θέλεις τη γνώμη μου, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και εκεί τομές. Όπως και στο ποδόσφαιρο να γίνουν τομές και στο μπάσκετ να γίνουν τομές. Και κυρίως να υπάρξει και να αξιοποιηθούν και νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, δηλαδή βλέπω ας πούμε στη Λιθουανία, είναι ο Σαμπόνης ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής της Λίγκας. Βλέπω στην Τουρκία, είναι ο Τούρκογλου, είναι ο... Πάλι αθλητής γνωστός. Βλέπω στη Σερβία είναι ο Μποντίρογκα, ο δικός μας, ο παλιός. Λοιπόν, εδώ ας πούμε, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ένας νέος άνθρωπος που να έχει νέες ιδέες? Τόσα παιδιά έχουμε εδώ. Ένας Διαμαντίδης, ένας Παπαλουκάς, ένας Αλβέρτης. Εντάξει, εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το θυμάμαι από παιδί. Θυμάμαι μάλιστα. Με είχε βοηθήσει να βρω και εισιτήρια στον τελικό του 2000 στην Πηλαία που κερδίσαμε με τη Μακάμπη. Αλλά από το που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι ο ίδιος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξουν τομές, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Και εδώ φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει περιορισμένα τα χέρια. Δηλαδή... Τι να κάνει η κυβέρνηση αυτό? Το διαιτητή. Και είναι και άχαρος ο ρόλος. Δηλαδή θυμάμαι ο κύριος Αγγελόπουλος ζητούσε να παρέμβει ο Πρωθυπουργός. Τι να παρέμβει, πώς να παρέμβει ο Πρωθυπουργός αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι να λύσει ακριβώς? Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στο μπάσκετ ειδικά, που είναι το εθνικό μας σπορ, αν δεν κάνω λάθος έχουμε καμιά κοσαριά συλλογικές σε συλλογικό επίπεδο ευρωπαϊκούς τίτλους στο μπάσκετ. Έχουμε πολλούς. Και δύο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Είναι το εθνικό μας σπορ. Και το αγαπημένο σπορ των Ελλήνων μετά το 87. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ροπή προς τα κάτω. Πρέπει να γίνουν τομές, πρέπει να υπάρξουν συνεννοήσεις. Βέβαια, έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι όλες οι εθνικές λίγκες δεν πάνε πολύ καλά. Αν εξαιρέσεις την Ισπανία, την Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει τώρα, και αυτό το χάλι ας πούμε στην Ελλάδα να μην ξεκινάνε αγώνες. Διάβαζα του Πιτίνο μία που ήρθα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και πρέπει να κοιτάξουμε όλοι το συλλογικό συμφέρον και όχι το συμφέρον του συλλόγου. Και βεβαίως εκεί και πάλι θα πω, οι παράγοντες παίζουν ρόλο. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό.
Έχετε καταλάβει, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά, για ποιο λόγο στην Ελλάδα η σχέση μεταξύ των παραγόντων, και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ. Και εγώ παλιά θεωρούσα ότι ήταν τα λεφτά του Champions League. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι τα λεφτά του Champions League. Δηλαδή, το γεγονός ότι παλιά πρωταθλητής είχε τη δυνατότητα να έχει πολύ μεγάλα έσοδα αν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Οπότε, στην μάχη για τα χρήματα, εντάξει, υπήρχε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους. Αλλά τώρα δεν είναι προκαθορισμένο ότι ο πρώτος θα παίξει Champions League θα πάρει τα λεφτά. Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα. Ναι, αλλά άμα τα καταφέρει θα πάρει λεφτά. Ναι, οκ, αλλά δεν είναι δεδομένο, είναι διαφορετικό. Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα μεταξύ των Έλληνων παραγόντων. Δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου αυτό. Το έχετε, δηλαδή έχετε απάντηση αυτό, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Νομίζω ότι το απάντησα με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, σας είπα πριν σε ένα ερώτημα ότι θεωρώ πως οι παράγοντες που ασχολούνται σε μεγάλους συλλόγους οι οποίοι έχουν πολύ κόσμο να τους υποστηρίζει έχουν και άλλες βλέψεις. Ναι. Δηλαδή θέλουν, είναι δεδομένο ότι δεν μπαίνουν για να κερδίσουν λεφτά, μπαίνουν για να χάσουν λεφτά. Ακόμα και αυτοί που πάνε τη Champions League βάζουν λεφτά στο ταμείο, ναι, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό το οποίο θέλουν είναι να έχουν άλλου είδους ωφέλη. Πολιτική στήριξη, στήριξη στα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Νομίζω ότι είναι φανερό αυτό. Βέβαια, όλα τα προηγούμενα χρόνια τα λεφτά από το Champions League ήταν πολλά. Ναι, τι διαφορετικό έχει η χώρα μας από κάποια άλλη χώρα? Γιατί στη δική μας χώρα συμβαίνει αυτό τόσο έντονα, και για παράδειγμα στην Ιταλία, στην Ισπανία δεν υπάρχει. Δεν λέω ότι. Εντάξει, σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό. Αυτή την έκταση, αλλά όχι σε αυτή την έκταση. Νομίζω ότι και στην Ιταλία, και στην Ιταλία ήταν ο Μπερλουσκόνη πρόεδρος της Μίλαν και ο Ανιέλη της Γιουβέντους. Ασφαλώς, αλλά μπορούσαν να παίξουν μεταξύ τους παιχνίδι και να υπάρχει μετακίνηση φιλάθλων. Μπορούν να παίξουν τελικό. Ναι. Και στην Ιταλία υποβιβάστηκε η Γιουβέντους πριν από λίγα χρόνια, το θυμάστε? Πού το θυμάμαι. Άμα εδώ γίνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να επιβιώσει η πλατεία Συντάγματος, αν μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε, υποβιβαστεί. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ακριβώς επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα τόσο μαζικό και λαϊκό σπορ και ακριβώς επειδή παίρνει και χαρακτηριστικά θρησκείας, πάντοτε θα υπάρχει αυτή η επιδίωξη. Θα υπάρχουν πολιτικές επιδιώξεις, επιχειρηματικές επιδιώξεις. Το ζήτημα είναι αν μπορεί η πολιτεία να βάλει κάποιους κανόνες και αυτοί οι κανόνες να τηρηθούν. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να σπάσει αυγά, χρειάζονται τομές, γίνεσαι μισητός σε κάποιους. Εμείς το επιχειρήσαμε και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια παρά το γεγονός ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως βρεθήκαμε στο στόχαστρο συγκεκριμένων παραγόντων και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης ξανά και ξανά και ξανά. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι καμία ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν ανήκουν στους προέδρους τους. Οι ομάδες ανήκουν στους ανθρώπους που τις υποστηρίζουν, ανήκουν στην ιστορία τους που έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλοι αυτοί έρχονται και φεύγουν. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ σε ονόματα. Όλοι αυτοί έρχονται και φεύγουν. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει κάποια στιγμή η ωριμότητα στη φιλαθλική κοινή γνώμη να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το συμφέρον του Προέδρου, του εκάστοτε Προέδρου επιχειρηματία, δεν είναι το συμφέρον της ομάδας. Και το συμφέρον της ομάδας είναι να παίζεται ποδόσφαιρο έντιμα, να κερδίζει ή να χάνει δίκαια και έντιμα, να αναβαθμιστεί το παραγόμενο προϊόν για να μπορεί να το χαίρεται ο μέσος φιλάθλος, να σταματήσει αυτή η ιστορία με τις στρατιές των οργανωμένων οπαδών που πληρώνονται, χρηματοδοτούνται, τροφοδοτούνται, σιτίζονται από τους προέδρους σε όλες τις ομάδες. Άρα εδώ πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες για να γίνουν όλα αυτά. Αυστηροί και σκληροί κανόνες. Και πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, και η δυνατότητα όποιος υποπίπτει σε τέτοιου είδους παράνομες και βίαιες δραστηριότητες να έχει πάρα πολύ αυστηρές ποινές. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά αυτό απαιτεί να σταματήσει η καχυποψία. Ότι αυτό το κάνεις για να τιμωρήσεις την Α ομάδα ή τη Β ομάδα. Και εκεί είναι και λίγο που θα σου κάτσει μπίλια. Διότι αν
Για παράδειγμα, θυμάμαι εγώ τότε, όταν ξεκίνησε ο Κοντονής να βάζει τις ποινές, ναι. Είχε ξεκινήσει, ας πούμε, είχε γίνει κάτι στη θύρα 13 και ερχόντουσαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού από το σπίτι μου για να διαμαρτυρηθούν. Μετά έκανε το ίδιο και στον Ολυμπιακό. Μετά έκανε το ίδιο. Αλλά εδώ πρέπει να αλλάξουμε όλη την νοοτροπία. Έχω μια ένσταση πάντως σε αυτό, να σου πω ποια είναι. Καταλαβαίνω τη βούληση και η αλήθεια είναι, επειδή αυτό που συμβεί στην Ελλάδα είναι ακραίο, πιστεύω ότι έπρεπε να υπάρξουν ακραίες ποινές, ασυρές ποινές. Yeah. Όμως, αρχίζω να βλέπω ότι με αυτή την αυστηροποίηση στο νομοθετικό πλαίσιο, ξαναλέω, καταλαβαίνω τον λόγο που έγινε και την πρόθεση, ότι αντί να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι, yeah. τιμωρούνται οι ποδοσφαιριστές, τιμωρούνται οι προπονητές, τιμωρούνται οι φίλαθλοι, τιμωρούνται οι ομάδες. Δηλαδή, για κάτι που γι' αυτό κάνουν... και εγώ σου είπα, Τσάρλι, πιο πριν, ότι η βασική ιδέα που είχα δεν είναι ότι μόνο οι αυστηρές ποινές, αλλά και δομικές διαρθρωτικές αλλαγές. Και είπα την ιδέα της αναδιάρθρωσης πάνω σε αυτή τη βάση. Ότι αν δεν έχεις οικονομικά βιώσιμο πρωτάθλημα, τότε θα έχεις ομάδες που θα πουλούνται και θα αγοράζονται στους οικονομικά ισχυρούς. Έτσι. Και θα έχεις ομάδες που θα στείλουν αγώνες στο στοίχημα. Αν έχεις οικονομικά βιώσιμο πρωτάθλημα, μπορείς να κάνεις ένα υγιές πρωτάθλημα, όπως συμβαίνει στην Αγγλία, για παράδειγμα. Στην Αγγλία γιατί είναι υγιές? Γιατί είναι οικονομικά βιώσιμο. Με ρώτησες πιο πριν, λοιπόν. Ναι, 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 ναι. Αυτό, ναι, ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, ναι, ναι, σημαντικό. Και στην Ελλάδα οικονομικά βιώσιμο με 18 ομάδες δεν υπάρχει. Ή 16 ομάδες. Γι' αυτό η ιδέα της αναδιάρθρωσης και να μπουν κανόνες και το κράτος να χρηματοδοτεί, ας παίζει το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει ένας κρατικός ΟΠΑΠ που δεν είναι πια κρατικός και έχει πάει σε ιδιώτη. Έτσι δεν είναι, γιατί παλιά ο ΠΑΠ χρηματοδοτούσε τον αθλητισμό. Άρα λοιπόν, να παίζει αυτό το ρόλο η ΕΡΤ, που είναι δημόσια τηλεόραση, για να δείχνει στον ελληνικό λαό ελεύθερα τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και να μην χρειάζεται να πληρώνει κάποιος για να τους βλέπει, αλλά να βάλει κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι και σε ό,τι να κάνει με τη βία, αυστηρές ποινές, προδιαγραφές, σε ό,τι έχει να κάνει με Έλληνες ποδοσφαιριστές νέους που πρέπει να παίζουν στις ομάδες και σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί, αν έχεις αφήσει αυτό το πλαίσιο της καρτελοποίησης των ομάδων, να μπορέσει να γίνει υγιές αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνει ποτέ. Ναι. Αλλά να σου πω και κάτι τώρα όμως. Μια κυβέρνηση έχει αυτή την πρόθεση. Αν οι ίδιοι δεν θέλουν, δεν θα αλλάξει ποτέ. Πρέπει και οι ίδιοι να θέλουν, να πιστούν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν πείθονται όμως. Ναι. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο μόνο ένα τέτοιο πρωτάθλημα μπορεί να υποστηρίξει. Δηλαδή να επενδύσει σε αυτό που έχει αξία, που έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει. Να κάποιος. Έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει και να μπορεί, όπως εγώ που θυμήθηκα όταν ήμουν 7 χρονών και, ναι, πήγα, ναι, στο γήπεδο και μπόρεσα να πάω χωρίς να φοβούνται οι γονείς μου να με αφήσουν να μπω μέσα. Γιατί εντάξει, τότε δεν είχε ακόμα ξεκινήσει αυτή η ιστορία, ας πούμε, του ακραίου χουλιγκανισμού. Τότε ακόμα έβλεπε σε ντέρμπι να κάθονται μαζί αντίπαλοι οπαδοί με τα κασκόλ τους. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε ξανά. Αν δεν μπορεί ένας πατέρας ή μια μητέρα να αφήσει το παιδί ή να πάρει το παιδί μαζί στο γήπεδο, διότι φοβάται ότι θα του ρίξει το κεφάλι κανένα τούβλο, τότε δεν μπορεί να μιλάμε για αθλητισμό. Μιλάμε για πόλεμο. Ναι. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Διπλό ημίχρονο. Στο τελικό μπορεί να γίνει. Αφού σου είπα ότι δεν είναι διπλό ημίχρονο, δεν είμαστε στο ημίχρονο. Είναι ότι χάσαμε στην Ευρωλίγκα και πάμε τώρα στο τελικό του πρωταθλήματος. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι το πρώτο ημίχρονο. Είναι άλλος αγώνας. Είναι άλλος αγώνας. Τελείως διαφορετικός αγώνας. Αλλιώς. Δεχτήκατε όμως. Αλλιώς θα έπρεπε να ξεκινήσει ο αγώνας με μείον 9. Ναι, το δεχόμαστε αυτό, διότι δημιουργείται μια ψυχολογία όταν χάνεις στην Ευρώπη από την ίδια ομάδα και έχεις να την αντιμετωπίσεις ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι γεγονός. Αλλά ακριβώς επειδή είναι άλλος αγώνας, ακριβώς επειδή είναι άλλο διακύβευμα, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων, των ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν πήγαν να ψηφίσουν ή ψηφίσανε μικρότερα κόμματα, θέλοντας να στείλουν και ένα μήνυμα, παιδί μου, σε εμάς. Θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα, το οποίο εγώ το θεωρώ και υγιές στο τέλος της ημέρας, με την έννοια ότι εντάξει, όλοι μας πιστώνουν ότι καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Κανείς Έλληνας δεν πιστεύω
ότι θεωρεί ότι το 2015 η χώρα ήταν καλύτερα, με 28% ανεργία και με ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια, αλλά σου λέει, μας είχατε πείσει ότι αυτή η μετάβαση σε μια καλύτερη, σε ένα ξέφωτο, το πούμε έτσι, θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα. Δεν έγινε πιο γρήγορα. Άλλο μπορούσε, δεν μπορούσε, μια μεγάλη συζήτηση τώρα, έτσι, δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ένας κόσμος στις ευρωεκλογές που ήξερε ότι δεν διακυβεύεται το ποιος θα ήταν την άλλη μέρα κυβέρνηση, άλλο τι έλεγα. Εγώ έλεγα και την αλήθεια, έλεγα ότι αυτά τα μέτρα τα οικονομικά, αν δεν πάρουν μια πολιτική νομιμοποίηση με ένα αποτέλεσμα θετικό για το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα αμφισβητηθούν την επόμενη μέρα. Και όντως αμφισβητούνται τώρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι η ερώτησή μου, οπότε. Είναι το ποιος την επόμενη μέρα θα κυβερνήσει και με ποιο σχέδιο θα κυβερνήσει. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς, παρά τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας, έχουμε δείξει ότι πετύχαμε 5 πράγματα. Να τους κρατήσουμε όλους μέσα στο παιχνίδι, να μην βγει κανένας απ' έξω, και να βγει η χώρα από αυτή τη μεγάλη δυσκολία, ώστε τώρα και αυτοί που πληρώσανε το μάρμαρο και στη δική μας θητεία, έτσι, να έχουν τη δυνατότητα για στοχευμένες ουσιαστικές ελαφρύνσεις και όλοι μαζί να προχωρήσουμε μπροστά. Η άλλη πλευρά σου λέει, εμείς δεν είμαστε για όλοι μαζί, ο καθένας μόνος του και όποιος αντέξει. Και νομίζω ότι έχουμε ζήσει και τους άλλους και ο κόσμος έχει ζήσει πια, ξέρει, και τους άλλους και εμάς, με τις αδυναμίες και με τα καλά που έχει ο καθένας. Η περίοδος 10-14 της κυβέρνησης Σαμαρά, έτσι, ήταν αυτή την οποία τη ζήσαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε εμάς, δεν θέλει να ξαναγυρίσει στα πεπραγμένα του Σαμαρά σε εκείνη την περίοδο. Διότι εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και νομίζω, ακριβώς επειδή είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, τελείως διαφορετικός αγώνας, ας το πω έτσι, τελείως διαφορετικό μάτς, θα έχει και τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Και θα εκπλαγείτε σε αυτό, γιατί θα νομίζετε ότι είναι η ανατροπή από το 0-3 στο 4-3 της Λίβερπουλ. Αλλά είναι άλλος αγώνας, μάλλον. Εντάξει, δεν πρέπει να το συγκρίνουμε. Είναι διαφορετικό το διακύβευμα των πολιτικών εκλογών, των βουλευτικών εκλογών, σίγουρα. Δεν μπορώ να μην κλείσω αυτή την ερώτηση. Θα σας φανεί αστεία, αλλά θα κλείσω με αυτή την ερώτηση. Τη μητέρα μου, που σας ψήφισε, και με φανατισμό, να σας πω την αλήθεια. Και κόπηκε το ΕΚΑΣ και του βάζω σαν παράδειγμα, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές γιατί είδαν τις συντάξεις να μειώνονται. Να μειώνονται? Ποιες συντάξεις να μειώνονται? Κόπηκε το ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Δεν έγιναν κάποιες μειώσεις και με εσάς? Όχι. Εμείς, αν εξαιρέσεις το ΕΚΑΣ που ήταν μνημονιακή υποχρέωση της πέμπτης αξιολόγησης του Σαμαρά και το βρήκαμε πάνω στο τραπέζι και δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε, στη δική μας την περίοδο δεν είχαμε μειώσεις συντάξεων. Πώς μπορείτε να αντιπίσετε να ψηφίσετε τη μητέρα μου? Είχαμε αυξήσεις μικρές όμως. Μικρές είναι η αλήθεια, έτσι. Τώρα έγινε, ναι. Τώρα έγινε. Ναι, και είχαμε και τη 13η σύνταξη. Το δώρο Πάσχα, εν πάση περιπτώσει, γιατί ήταν μισή σύνταξη αυτή η οποία δόθη, όπως δινόταν παλιότερα το δώρο του Πάσχα, το δώσαμε και το δώσαμε σε μόνιμη βάση. Κοίταξε να δεις, η μητέρα σου και η κάθε μητέρα που είναι που είναι συνταξιούχος και το κάθε συνταξιούχος πρέπει να γνωρίζει το εξής. Από τη μία πλευρά υπάρχει η προοπτική την οποία εμείς έχουμε καταφέρει μέσα από μεγάλες δυσκολίες τη σταθεροποίηση, να σταματήσει δηλαδή, να σταματήσουν οι περικοπές. Διότι οι περικοπές του Δουνουτού ήταν και για το 19, 1% του ΕΠ. Σταματήσαν οι περικοπές και αρχίσαν σιγά σιγά να δίνουμε αυξήσεις. Και στις συντάξεις αυξήσεις, αλλά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Που στο δικό μας σχέδιο είναι να γίνει και στο σύνολό της. Μία το καλοκαίρι, το Πάσχα και μία τα Χριστούγεννα. Η άλλη εκδοχή, η εκδοχή των πολιτικών μας αντιπάλων, είναι να περικοπούν δαπάνες, εάν θέλουν να εφαρμόσουν μία λογική μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Μεγάλης, γενναίας μείωσης φορολογίας στις επιχειρήσεις. Ας μην γελιόμαστε.
Άλλωστε, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το είπε και σε μια συνέντευξη που έδωσε το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky, στον Αυτιά. Και είπε ότι δεν θα αλλάξω τίποτα αν εκλεγώ το 19 και θα περιμένω το 20, δεν θα μειώσω φόρους, δεν θα αλλάξω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Το παραδέχτηκε. Ναι. Και θα περιμένω το 20, εάν να πείσω τους Ευρωπαίους λέγοντάς σας έδωσα μεταρρυθμίσεις, δώστε μου μείωση των πλεονασμάτων. Τι εννοεί σας έδωσα μεταρρυθμίσεις? Φαντάζεστε τι εννοεί σας έδωσα μεταρρυθμίσεις? Σας έδωσα μεταρρυθμίσεις καταρχάς, επειδή τα χρόνια 10-15 τώρα ακούμε μεταρρύθμιση, αρχίζουμε και τρομάζουμε με την έννοια μεταρρύθμιση. Νομίζω ότι να μιλάμε καθαρά στον ελληνικό λαό και σε όσους μας ακούνε, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι η περικοπή σε δαπάνες. Οι δαπάνες είναι συγκεκριμένες, είναι οι μισθοί, είναι οι συντάξεις, είναι τα επιδόματα, προκειμένου να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν οι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, όχι στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά στα μερίσματα των επιχειρήσεων και στις επιχειρήσεις. Εγώ δεν είμαι αρνητικός στο να γίνουν αυτά. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε και στο ακόμα πιο κάτω τη φορολογία των επιχειρήσεων, αλλά αν μειώσει η φορολογία των επιχειρήσεων, από κάπου πρέπει να βρεις για να αντισταθμίσεις. Εμείς λοιπόν εξαγγείλαμε μια δέσμη στοχευμένων μειώσεων στο Ζάπιο πριν από τις εκλογές, που αφορούσε τη μεγάλη πλειοψηφία, όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Όσο ήταν όλο το πακέτο που εξαγγείλαμε εμείς, τόσο ήταν αυτά τα δύο τα οποία σας είπα πιο πριν. Η επιχειρήση από το 29 στο 20 και μείωση της φορολογίας των μερισμάτων των μετόχων. Άρα λοιπόν, επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, πρέπει να είμαστε λίγο πιο καχύποπτη αυτή τη φορά. Η πρόταση που εμείς καταθέτουμε είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια όλοι μαζί, μια σύγχρονη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη δίκαιη που θα περιλαμβάνει όλους, και όπως με δικαιοσύνη προσπαθήσαμε να μοιράσουμε δυσκολίες όταν έπρεπε να βγούμε από τα μνημόνια, τώρα με δικαιοσύνη θα μοιράσουμε και τους καρπούς της οικονομίας τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Η άλλη εκδοχή, κατά την άποψη την δική μου, είναι μια εκδοχή η οποία φοβάμαι ότι θα μας γυρίσει στις εποχές της διακυβέρνησης Σαμαρά. Αυτή είναι η αίσθησή μου και αυτό πιστεύω ότι είναι και το κρίσιμο διακύβευμα των εθνικών εκλογών. Πώς πέρασατε? Όσο διάστημα μιλούσαμε για μπάλα, πολύ ευχάριστα. Τώρα με ξαναγύρισε στην πολιτική κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο και επιστρέφουμε.